υπάρχει μια σειρά από κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Δεν μιλάω για τις συγκεκριμένα τμήματα βεβαίως, μιλάω γενικώς. Το ένα είναι να δούμε ποιο είναι ο αριθμός των φοιτητών οι οποίοι φοιτούν σε αυτό και τι ενδιαφέρον υπάρχει για είσοδο στα συγκεκριμένα τμήματα. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποια είναι η επαγγελματική τους προοπτική. Ανέφερε η κυρία η οποία μίλησε προηγουμένως για επαγγελματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα τμήματα είναι πρώην ΤΕΗ, τα οποία εν μία νυχτή βαφτίστηκαν σε πανεπιστημιακά τμήματα και χωρίς όμως να υπάρξει καμία πρόβλεψη για να τους δοθεί οποιοδήποτε επαγγελματικό δικαίωμα. Δεν υπήρξε κάποια σκέψη αυτή που είναι πρώην ΤΕΗ τι ακριβώς θα γίνουν την επόμενη μέρα. Τώρα, ένα τρίτο κριτήριο είναι πόσα αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, πόσους δασολόγους θέλει η χώρα, πόσους γεωπόνους, πόσους μαθηματικούς, πόσους γιατρούς, πόσους δικηγόρους, πόσους φιλολόγους ή δασκάλους σε σχολεία. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Και γι' αυτό είναι πρόωρο να πω οτιδήποτε άλλο για αυτό το θέμα, τη στιγμή που η πρόταση του ΔΠΑΕ θα πάει στην ΕΘΑΕ, η οποία θα